σε κίνδυνο οι ρωσικές ορδές αρμάτων. Ουκρανικά ελικόπτερα Mi-24 οπλίζονται με χιλιάδες ρουκέτες στον ΗΠΑ. Πόσο φωνικές είναι? Τουλάχιστον κάποια ελικόπτερα τύπου Mi-24 λοιπόν της Ουκρανίας είναι πλέον ικανά να εκτοξεύουν τις αμερικανικής παραγωγής μη κατευθυνόμενες ρουκέτες 70 χιλιοστών Hydra. Νωρίτερα μέσα στο έτος, η αμερικανική κυβέρνηση είχε δημόσια ανακοινώσει για πρώτη φορά πως ξεκίνησε να στέλνει χιλιάδες τέτοια πυρομαχικά στην Ουκρανία. Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει κατά πάσα πιθανότητα ένα από τα Mi-24 V-Hind που δόρισε στο παρελθόν η Τσεχία στην Ουκρανία. Το εν λόγω αεροσκάφος ήταν οπλισμένο με ρουκέτες Hydra. Οι ρουκέτες αυτές έχουν θεαθεί να τοποθετούνταν σε μία άκα των ρουκετών 19 σωλήνων τύπου M261, η οποία είναι συνδεδεμένη με έναν πυλώνα στο αριστερό φτερό του ελικοπτέρου μέσω προσαρμογέα. Εκτός από τον προσαρμογέα του πυλώνα, δεν είναι ξεκάθαρο ποιες άλλες τροποποιήσεις απαιτήθηκαν για να ενσωματωθούν οι ρουκέτες Hydra στο Mi-24. Είναι επίσης άγνωστο εάν τροποποιήθηκαν και άλλες ουκρανικές πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα τα οπλισμένα μεταγωγικά ελικόπτερα Mi-8 και Mi-17 HIP, για να μεταφέρουν αυτές τις αμερικανικές ρουκέτες. Όσον αφορά την Hydra, πρόκειται για ένα αρθρωτό πυρομαχικό που αποτελείται από μια τυπική ρουκέτα 70 χιλιοστών, στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν διάφορες εκρητικές κεφαλές. Οι ρουκέτες που εθεάθησαν στο ουκρανικό βίντεο φαίνονται να είναι κανονικού μη κατευθυνόμενου τύπου με ισχυρά εκρητικές κεφαλές. Είναι διαθέσιμοι διάφοροι τύποι τέτοιων ρουκετών, όπως αντιαρματικοί τύποι και τύποι κατά προσωπικού, ωστόσο είναι άγνωστο ποιες εκδόσεις έχουν λάβει οι ουκρανικές δυνάμεις. Η επίσημη ανακοίνωση του Πενταγώνου είχε αναφέρει μόνο πως πάνω από 7.000 ρουκέτες αεροσκαφών τύπου Hydra 70 συμπεριλήφθηκαν στο πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία στις 7 Ιουλίου. Όσον αφορά την άκα των ρουκετών M261, έχουμε να κάνουμε με έναν ελαφρύ τύπο σχεδιασμένο κυρίως για χρήση σε οπλισμένα ελικόπτερα. Είναι επίσης συμβατό με τις ρουκέτες laser πλοήγησης APKWS2 70 χιλιοστών πυρομαχικά που έχει λάβει επίσης η Ουκρανία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.